θέμα είναι η ειρήνη της ψυχής. Σήμερα υπάρχει ειρήνη. Δώστε μια ματιά στην κοινωνία. Πόλεμοι, κρίνες, δικαστήρια, φασαρίες, τιμούς, μαλώματα, μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες. Παντού υπάρχουν κρίνες και μαλώματα. Πού είναι η ειρήνη? Έχω εδώ μια εικονίτσα του Αγίου Παϊσίου. Ναι, ναι. Τον έζησες τον Άγιο Παϊσίο. Ναι, αστύψεις. Ήρθες μοναχός στο Αγενόρες, ένα Άγιο Παϊσίο δεν μπορείς. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουμε στα μέτρα. Μεγάλο πνεύμα, ε. Έχει προσευχή, νηστεία, αδιάλειπτη, αγάπη, απέραντη. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους με τις συμβουλές. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρσα της Καπαδοκίας στη Μικρά Ασία τον Ιούλιο του 1924. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά του πρόδρομου και της Ευλαμπίας. 5 εβδομάδες μετά τη βάπτιση του μικρού τότε Αρσένιου, στις 14 Σεπτεμβρίου 1924, οι οικογένειες Εσνεπίδη μαζί με τα καραβάνια προσφύγων έφτασαν στον Πειραιά και μετά από 1,5 χρόνο εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Ο Άγιος Παΐσιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια στην Κόνιτσα, εκεί όπου μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού. Αλλά παράλληλα φαίνονταν έκδηλη και ιδιαίτερη η κλίση του στο μοναχισμό που διακαώς επιθυμούσε. Από αυτά που άκουσες από τον Άγιο Παΐσιο, τι σου έχει μείνει έτσι που μπορείς να πεις σήμερα σε εμάς? Σίγουρα είναι πολλά. Την παραξενιά της αγιότητας. Την παραξενιά της αγιότητας. Ναι, αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Η αγιότητα είναι μια παραξενιά. Τα μάτια μας δεν έχουν συνηθίσει να τη βλέπουμε. Τη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη που σου έβγαζε και σου έδινε. Και ήταν στην αρχή δεν τα καταλαβαίναμε αυτά τα πράγματα. Ήταν αυτός ο παππούς ο οποίος μας έδινε το χέρι του για να μας τραβήξει επάνω και εμείς προσπαθούσαμε να το κατεβάσουμε κάτω. Ύστερα πήραμε χαμπάρι τι γίνεται. Στο ταξίδι μας στο Άγιον Όρος συναντάμε προσκυνητές που άγγιξε η χάρη του. Ακολούθησαν τα γιασμένα του βήματα στον Άθωνα και στη ζωή τους. Όπως ο ξυλουργός που συγκλονισμένος μας μίλησε για το δέντρο που καλύπτει με τη σκιά του το κελί του Αγίου Χριστοδούλου του Εν Πάτμος στις Καριές. Πίσω μας είναι και το δέντρο του Αγίου Παϊσίου. Ναι. Μας είπε ο γέροντας ότι πολύ συχνά ακουμπούσες αυτό το δέντρο. Έχει πει νομίζω ο Άγιος Παϊσίος ότι αυτό το δέντρο να μην το κόψουν επειδή προφανώς είχε δει από τότε ότι θα πάρει το σχήμα του Σταυρού. Εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει, ας πούμε, πάλι. Που ασχολούμαι και με το ξύλο, είναι η δουλειά μου, ας πούμε. Ναι. Το 1949, ο Άγιος Παΐσιος εισήλθε για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος για να μονάσει. Ενώ το 1958 πήγε στο μοναστήρι της Παναγίας στο Στόμιο Κονίτσι, το οποίο ανακαίνισε. Εκεί που αγαπήθηκε πολύ από το λαό της περιοχής για την προσφορά και το μετριοπαθή χαρακτήρα του. Ο ηγούμενος της μονής μας ξαναγεί στο ταπεινό κελί του, εκεί που έζησε ο Άγιος για 4 χρόνια στην αρχή του μοναχικού του βίου. Τον τελευταίο χρόνο, πριν μετά το λήξη του τρίτου έτος, έκανε το δωθό κελάκι για να μείνει ένα χρόνο μέσα εδώ. Αυτό το είχε σαν γραφείο, εδώ στο παράθυρο το υποδεδειμένο, για να βλέπει έξω. Κρεβάτι το φτιάξε ο ίδιος αυτό δηλαδή. Ναι, κρεβάτι με στήριγμα. Αυτό το είχε εδώ να προφυλάσσει από την υγρασία, γιατί είχε το πνευμόνι του κατεστραμμένο. Αυτές οι εικόνες είναι από τον ίδιο, τις αφήσαμε αυτό από σεβασμό. Έργε η νύχτα για τον καλό καιρό δεν είναι ποτέ μεγάλη. Τον Άγιο Παΐσιο τον γνώρισα πριν 40 χρόνια, ήμουνα τότε φοιτητής, δεν πίστευα και επειδή έχω σπουδάσει και φυσικός, όλα αυτά τα πράγματα τα αμφισβητούσα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πώς έγινε το πράγμα και βρέθηκα μπροστά του, εγώ και αυτός. Γίνανε αρκετά εκείνη την πρώτη συνάντηση που άλλαξε όλη μου τη ζωή μου. Λέω, Γέροντα, λέω, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα? Του λέω, ώρες-ώρες λέμε, ποια είναι ένας θυμός, λέω, πολύ δυνατός, μου ήρθε να σκοντώσω άνθρωπο. Γυρίζει λοιπόν, με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, θυμάσαι όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα χρόνο στην Αθήνα και μείνατε μόνοι στο σπίτι και έγινε αυτό και αυτό και αυτό το περιστατικό? Από τότε θύμωσες και κάνεις έτσι? Δηλαδή, στην πρώτη συνάντηση, μετά από ένα τέταρτο, με έχει γυρίσει 13 χρόνια πίσω, τότε που ήμουν πρώτη γυμνασίου και μου αφηγήθηκε ένα περιστατικό που έγινε στο σπίτι μου. Το 1962 πήγε στο όρος Σινά, έπειτα από πρόσκληση του σημερινού αρχιεπισκόπου και εκεί έμεινε στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Κατάλαβα από 2-3 σημεία
ότι έχει ήδη το χάρισμα αυτό της διοράσεως και αυτό βέβαια με συνεπήρε και με χαροποίησε. Ο Σδιακόνια δε επέλεξε την ξυλογλυπτική και έτσι αφού διεμόρφωσε, μάλλον επεξεργάστηκε ένα ψαλίδι καταλλήλως ώστε να γίνει ένα ατσάλι και αφού το ελέπτυνε στους βράχους του Σινά, είχε έτοιμα τα ξύλα να κάνει τα εργόχειρα τα οποία ήταν σταυρή και τον προφήτη Μωυσή επί του όρους, μια πολύ λεπτομερής εργασία που γινόταν και αυτά όλα επουλούντο εις τη Μονή και τα χρήματα τα διέθετε να αγοράζει για τους Βεδουίνους και παπούτσια και τα σκουφιά εκείνα ώστε να μην κρυώνουν. Ήταν δε ο ίδιος τόσο ευαίσθητος ώστε δεν φόρουσε και αυτό τα δικά του σανδάλια γιατί έτσι ήταν η Βεδουίνη και δεν μπορούσε εκείνος να φοράει και εκείνη όχι. Το 1964 επέστρεψε στο Άγιον Όρος, στο Ιερό Κελί της Παναγούδας, το οποίο επισκέφθηκε η εκπομπή μας. Ο Άγιος Παΐσιος έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Εδώ είναι το στασίδι στο οποίο προσευχόταν ο Άγιος Παΐσιος. Και εδώ είναι τα εικονίσματα από τους Αγίους που συνάντησε και τους είδε ξυπνητός, όπως μας λένε οι υποτακτικοί του. Ήταν ένας Άγιος ο οποίος όταν πήγαινε κοντά του τέλειωναν τα πάντα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Έτσι το γνωρίσαμε εμείς. Εκεί στο Άγιο Όρος στο κελί του θα πήγαιναν 100-200 άνθρωποι την ημέρα. Όταν έβγαινε εδώ στο μοναστήρι του Σουρωτής, ενώ προσπαθούσε να κρατήσει κρυφή την ημερομηνία που θα έβγαινε, πλήθος ανθρώπων. Λέει να κάνεις, λέει, γέροντα προσευχή για μας. Λέει, θα κάνω προσευχή, αλλά... Λέει, έκανες προσευχή. Λέει, παίρνω τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει κανείς από εκεί. Η προσευχή είναι το τηλέφωνο. Αλλά πρέπει και εσύ να είσαι ανοιχτός για να το δεχτείς αυτό το πράγμα, ας πούμε, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη. Αυτή είναι η πόρτα του κελιού του Αγίου Παϊσίου. Σήμερα μένουν τα πνευματικά του παιδιά και δεν έχουν πειράξει τίποτα από αυτό το κελάκι, κρατώντας μάλιστα και αυτή τη μάλινη επένδυση που τον είχε βάλει ο Άγιος για να κόβει το κρύο. Προβλήματα υγείας στους πνεύμονες είχε από την εποχή που πήγε στρατό. Πέρασε μια ζωή γεμάτη σωματικούς πόνους μέχρι τον Οκτώβριο του 1993 που διαπιστώθηκε προχωρημένος καρκίνος εντέρου. Ο Άγιος Παϊσίος μου αποκάλυψε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτά που έζησα κοντά στον Άγιο Παϊσίο. Τα βλέπω γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο. Κοιμήθηκε την 3η, 12 Ιουλίου του 1994 και ταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σιρωτή Θεσσαλονίκης. Στις 13 του Γενάρη το 2015, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την κατάταξη του μοναχού Παϊσίου, του Αγιορείτη, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος κάνει αυτά που δεν κάνουν οι άνθρωποι. Και αυτή είναι η αγιότητα, ας πούμε, το να μπορείς να παίρνεις τον άνθρωπο από το χώμα και να τον ανεβάζεις, ας πούμε, στην πίστη. Άρα, Γερο Παΐσι, λέει. Άρα, Γερο Παΐσι.